Όχι ρε, εντάξει. Το πολύ μπορεί να το πετάξω κάτω. Βρήκα από τις μέρες σας είχα ρωτήσει στο Facebook τι γουστάρετε να δείτε. Να σας πω μια ιστορία τρέλας. Να πω να κάνουμε motocross με τη Vespa ή να σας δείξω το κατέμ το 1190. Είπατε και τα δικά σας από κάτω. Λοιπόν ρε τραχανάδες, και τα τρία μαζί ρε. Όσοι δεν έχετε πατήσει subscribe πατήστε τώρα. Όσοι δεν έχετε κάνει like σπάστε το κουμπί. Χαμίστε το τάστρα. Πάμε που λέτε εδώ στις τρεις εκκλησίες. Μου το έχει ζητήσει ένας φίλος, ο οποίος είναι από τους πρώτους συνδρομητές στο κανάλι και θέλω να του κάνω το χατήρι. Ζει στην Αγγλία το παιδί. Αδερφέ μου, να είσαι καλά ρε. Ωχ, τι είναι αυτό ρε. Τι είναι αυτό ρε. Φίλε, καλά πάει αυτό. Σνομπάρι. Σνομπάρι όμως. Σνομπάρι τα αρχή. Θα τον προλάβω ρε. Θα τον επιάσω ρε τον κερατά ρε. Θα τον επιάσω. Θα τον προλάβω ρε. Σταματάς ρε πούστη ε, δεν σταματάς ε. Τώρα θα δεις ρε κέρατο. Αρχαία πνεύματα του κακού, μεταμορφώστε αυτό το σάπιο κορμί στο μαύρο. Τον παντοτινό. Βαγκό, έλα μου πεις λίγο τι τρέπα για το μηχανάκι. Λοιπόν, Κατέμ Adventure 1190R. Όχι S. Το S είναι το κανονικό μοντέλο με 19 τροχό μπροστά. Το αυτό R είναι το πιο ψηλό, πιο χωμάτινο, ε? Το πιο ψηλό το χωμάτινο με τροχό 18 πίσω, 21 μπροστά. 150 άλογα ονομαστική ισχύ. 150 βγάζει. Ναι. Άρα, μαλάκα, πάρα. Έχει μαλάκα. Τρία προγράμματα οδήγησης. Εάν το επιλέξεις όπως έχουμε κάνει τώρα σε αυτή τη βόλτα, σε μετριάζει περίπου στα 100 άλογα. Απενεργοποιήσιμο traction control. Τελική ταχύτητα ονομάζει Κατέμ τα 270 και μπορεί να πιάνει παραπάνω. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το έχω ανοίξει, έχω δει ψηφιακά 2.35. Αυτό τι είναι, αδόνια αλυσίδα. Στα 2.35 λοιπόν που το έχω ανοίξει εγώ, που έχει γράψει ψηφιακά 2.35, είχε ένα τρελό παίξιμο το τιμόνι, που παρόλο το ότι έχει μαμά σταμπιλιζατέρ,
Ενδεχομένως μπορεί να φταίει και η μπαγκαζιέρα πίσω λόγω της αντίστασης του αέρα. Ναι. Εντάξει, αυτές τις ταχύτητες τώρα το παραμικρό, ρε φίλε. Λοιπόν, ναι, είναι, με λίγα λόγια έχει ένα κινητήρα super bike. Σε ένα χωμάτινο μηχανάκι. Σε ένα χωμάτινο μηχανάκι το οποίο είναι ένα all around κατά τη γνώμη μου μηχανάκι. Μπορείς να κάνεις άνετα και ταξίδι. Λοιπόν, αυτό είναι αυτολιπερόμενη αλυσίδα. Αυτό εδώ είναι της Scott Oiler. Μην κάνουμε και διαφήμιση, όμως θα σκόψω το. Είναι, αυτό είναι aftermarket. Αυτό είναι aftermarket. Κοστίζει νομίζω γύρω στα 120 ευρώ. Λοιπόν, σας χρωστά και μία ιστορία τρέλας, ε! Φτάνουμε Αγκώνα, πέρυσι το Μάιο, και αποφασίζουμε με τα άλλα δύο παιδιά που είμαστε μαζί να οδηγήσουμε όσο μπορούμε, προκειμένου να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Προορισμός μας ήταν το Γιβραλτάρ. Προορισμός ήταν το Γιβραλτάρ και λέμε την πρώτη μέρα να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για να κερδίσουμε μέρες στο ταξίδι. Οδηγάμε λοιπόν, οδηγάμε. Κάναμε γύρω στα 730-740 χιλιόμετρα. Φτάσαμε στο Μονακό. Εκεί στο Μονακό λοιπόν 3 η ώρα το βράδυ τώρα, έτσι. Λέμε δεν αξίζει τον κόπο να βρούμε ξενοδοχείο να πληρώσουμε τώρα όλη τη βραδιά. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε κάμπινγκ. Ψάχνουμε εκεί γύρω γύρω σε ένα διπλανό χωριό από το Μονακό, το Μεντόν. Ψάχνουμε γύρω γύρω να βρούμε ένα μέρος να στήσουμε. Ψάχνουμε. 3,5 ώρα το βράδυ, ξέρω εγώ, έχει περάσει 4 παρά, έχει περάσει αρκετή ώρα. Βρίσκουμε τελικά ένα χώρο, ο οποίος ήταν ένας μαντρότυχος και έχει απέξω ένα πάρκινγκ, χωράει ίσα ίσα δύο αμάξια. Δεν το σκεφτήκαμε, στείνουμε εκεί πέρα τις σκηνές, πλαινόμαστε εκεί με τα μωρομάντιλα όπως μπορούσαμε. Μια στιγμή, έτσι όπως έχουμε αράξει ρε παιδί μου, λέει ο άλλος, λέει ρε μαλάκες, λέει την εδώ πέρα. Τι είναι λέει αυτός ο μαντρότυχος. Κάνει έτσι, σκαρφαλώνει να δει τι έχει από μέσα και γυρίζει παιδιά και μας κοιτάει με ένα βλέμμα, λες και είδε φάντασμα ρε. Λέει μαλάκες, λέει νεκροταφείο είναι. Κοιμηθήκαμε έξω από ένα νεκροταφείο ρε φίλε. Και εκεί πέρα που συνειδητοποιούμε, ας πούμε ότι εντάξει, έχουμε στήσει σκηνή έξω από ένα νεκροταφείο και κοιμόμαστε, κάνει ο άλλος ο έξυπνος, λέει ρε μολόκες, λέει νεκρική σιγή έχει εδώ πέρα. Χα να γελάμε, κατουρηθήκαμε να γελάμε. Σίγουρα εκεί τα τοπικά μέσα και οι εφημερίδες και τα blogs γράψαν ότι γελούσαν οι πεθαμένοι από το νεκροταφείο. Ήταν έτσι από τις πιο αστείες στιγμές του ταξιδιού. Λοιπόν, θα έχω κάτω στην περιγραφή, θα έχω γράψει το πρώτο μου το οδηπορικό. Το πρώτο μου το οδηπορικό που έκανα, όποιος γουστάρει να μπει να το διαβάσει. Ήταν από το πρώτο ταξίδι. Τώρα έχω ξεκινήσει και γράφω το δεύτερο, που θα περιέχει και την ιστορία που σας είπα τώρα. Άντε, πάμε να σας δείξω ρε κουφάλες και ένα άλλο μέρος. Πάμε να σας δείξω και ένα άλλο μέρος εδώ πέρα, είναι κρυφό μέρος είναι αυτό, κρυφό. Κρυφό μέρος, εδώ βλέπετε απαγορεύεται είσοδος στα τροχοφόρα. Μας είναι ερπιστριοφόρο, δεν έχουμε πρόβλημα. Εδώ είμαστε στον Αλμυρό ποταμό. Εφόσον ξεκινήσαμε τις σπούκι ιστορίες, υπάρχει άλλη μια σπούκι ιστορία εδώ πέρα. Είχε γίνει μια δολοφονία εδώ πέρα, είχαν σκοτώσει 3 παιδάκια παλαιότερα. Πολύ στενάχωρη ιστορία, δεν χρειάζεται να την πω. Αυτό τον ποταμό τον χρησιμοποιεί η ΔΕΗ για να γράφω ρε. Γράφω ρε. Ναι. Αναπαυλένει κόκκι. Αυτό το ποταμό τον χρησιμοποιεί η ΔΕΗ για το ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που έχει εδώ πιο κάτω. Να τα κατσικάκια. Με! Με ρώτησε ο Βαγγέλης αν ήθελα να πάρω βόλτα δικατέμα, αλλά δεν μπορώ να τα κάνω όλα σε ένα βίντεο, οπότε θα το πάρω άλλη μέρα. Θα το κάνουμε ξεχωριστό βίντεο.
να πάρω Βαγγέλη στα 10 το BMW, να πάρω εγώ το δικό του τα κατέμ, να κάνουμε έτσι μια βόλτα. Λοιπόν, αυτά μάγκες! Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε ένα subscribe. Αν σας αρέσουν τα βίντεο Vespa Motocross, Vespa Madness, σχολιάστε μου από κάτω, ούτως ώστε να ξέρω και να κάνω κι άλλα. Να είστε καλά όλοι ρε, και πάντα όρθιοι! I love you bouncing. Up, 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 up.